Πώς πάει η ζέστη? Ζεσθενόμαστε? Δεν νομίζω. Sorry για τη φασάρια, αλλά τώρα είμαι χαλαρός. Τώρα χαλάρωσα. Έκανα κάτι δουλίτσες και δεν πρόλαβα να τις κάνω όλες, αλλά είμαι στην ώρα μου. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Γεια σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, μάλλον αυτό το stream θα είναι μια μισή ώρα. Τόσο θα κρατήσουν αυτές οι... Τριάντα δύο, σαράντα δύο και έξι, σαράντα οχτώ. 50 σελίδες, ναι, 48 σελίδουλες. Καλά είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ θα πάμε. Ωραία. Λογικά τα έχω όλα σωστά. Okay. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, πού ήμουνα? Κεφάλαιο ένατο. Αν χαμηλώσω λίγο τη μουσική εγώ. Ωραία, εκεί είναι καλά. Με μια συγκλονιστική μετατόπιση, η θρησκεία δεν εμφανίζεται ως θεσμοποίηση του θρήνου για τα χαμένη μέλη της όποιας οικογένειας. Οι νεκροί αντέχουν για το μάκρος μια ζωής, για ορισμένες γενιές, όχι για την πάροδο των αιώνων. Εξάλλου, ό,τι και αν συνδέει τα ζώντα μέλη μιας οικογένειας με τα τεθνεώτα μέλη της, αδυνατεί να αποτελέσει στοιχείο πίστης και λατρείας για τις άλλες οικογένειες. Οι ξένοι νεκροί δεν μπαίνουν εύκολα στη ζωή μας. Είναι σαν να μην έζησαν ποτέ. Θύματα του χρόνου, ψυχές διαλυμένες και ασήμαντες. Αντίθετα, για να προσλάβει πανανθρώπινη σημασία μια θρησκεία, θα πρέπει να συνενώσει όλους τους θρήνους στον πόνο για έναν μόνο προνομιούχο νεκρό. Εν υπάρχει δηλαδή κάτι το κολοσιαίο σε μια θρησκεία που ο Θεός της ως θεάνθρωπος νίκησε το θάνατο αφού πρώτα τον υπέστη. Άλλη προσέγγιση του παπά Γιώργη. Βέβαια. Εντάξει. Είπαμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία από τις κοσμοϊστορικές ελλείψεις. Ένας θεός που εισάγεται στην ιστορία αρνείται το άχρονο για να πατήσει τα εδάφη του χρόνου, εξοντώνεται από ανθρώπους για να κατησχίσει στη συνέχεια τόσο πάνω στους ανθρώπους όσο και στην ιστορία. Είναι μία άνευ προηγουμένου πρόταση για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Σου είπα, είναι δίκαιος, ωστόσο. Η καθ' αυτό δύναμη της χριστιανικής θρησκείας είναι ότι έχει νικήσει το θάνατο, συνεπώς, μέσα από την Ανάσταση δεν υπάρχει πένθος από το οποίο να μην εμπνέεται έστω και μία φευγαλαία ελπίδα. Σωστό. Τι πιο πρωτάκουστο από έναν θεάνθρωπο που αποκαθιστά με το παράδειγμά του όλες τις αποθάνουσες ζωές. Αν η ιστορία προσφέρεται ως προσωρινή πατρίδα ζώντων και τεθνεώτων, η Ανάσταση προτείνεται ως αιώνια πατρίδα της αληθινής ζωής, αυτής που περιβάλλεται θαυματουργικά το αρχαίο κάλος και δεν γνωρίζει θάνατο και σύψη. Αυτή την ασύλληπτη δωρεά ζωής, την επαναφορά
και στο πρώτερο σχήμα του ανθρώπου, δεν έχουμε και πολλούς τρόπους να την κατανοήσουμε. Ασφαλώς το Μπομπόκ του Ντοστογεύσκη, όπου οι θαμμένοι εξακολουθούν τη ζωή που έκαναν πρώτα αφού, δεν είναι και τόσο διαφωτιστικό. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το ημερολόγιο του Ντοστογεύσκη. Χρειάζεται μια πρωτοφανής εικόνα, κάτι εκτός παντός μέτρου για να αποδώσει το παταγώδες του γεγονότος. Στα βαθύτερα όνειρα και στις πιο ρηχές ελπίδες, η νέα μορφή μπορεί να μην διαφέρει σε τίποτα από το όραμα του Εζεκίελ. Και ανοίγει εισαγωγικά. Για να δούμε. Αυτό από πού είναι? Είναι μια ολόκληρη σελίδα. Ο Παγιώργης έχει βάλει μια ολόκληρη σελίδα απόσπασμα από τον Εζεκίελ. Για να δούμε. Και λέει, τι είναι στο πρωτότυπο κείμενο? Θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Και γίνεται επεμέ χείρ Κυρίου και εξήγαγε μεν πνεύματι Κυρίως και έθηκε μεν μέσω του πεδίου. Και τούτο ειν μεστόν οστέων ανθρωπίνων και περιήγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο, σωστό, και είδου πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστέα τα αυτά?» Και είπα, «Κύριε, Κύριε, σύ επίστη τα αυτά?» Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά τα αυτά και αίρις αυτής, τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου. Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης, ιδού εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής και δώσω εφημάς νεύρα», καταπληκτικό, «και ανάξω εφημάς σάρκας και εκτενώ εφημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς», με ύψιλον έτσι, τα ημάς, «και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και προφήτευσα καθώς εν ετή λατώμη και γένετο εν το εμέ προφήτευσε και ειδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού. Και είδον και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφύοντο και ανέβαιναν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ουκ είναι επ' αυτής. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και υπόν το πνεύματι. Τα δε λέγει Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύησισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν». Καταπληκτική λέξη. Καλά στο ποδί. Πάνε για κάνα τζόκερ. Πάνε από εκεί που ήρθες. Αντιγεια. Συνεχίζουμε. Ο θάνατος δεν είναι τζόκερ, φίλε μου. Ή μάλλον είναι. Μη σου τύχει. Πού είχα μείνει όμως? Α, ναι. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και υπόν το πνεύματι. Τα δε λέγει Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Και προφήτευσα καθότιν εν ετή λατώμη και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των πόδων αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Και λάλησε Κύριος προς με λέγον, «Ιέ του ανθρώπου, τα οστά ταύτα πας είκος Ισραήλ εστί, και αυτή λέγουσι, ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν η ελπίση ημών, διαπεφωνήκαμεν. Δια τούτο προφήτευσον και υπόν προς αυτούς, τα δε λέγει Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών
και εισάξω ημάς στη γη του Ισραήλ και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγαγήν με, το αναγαγήν με εκ των τάφων των λαών μου. Πολύ ωραία. Είχαμε το πρώτο μπαν του μήνα. Πόσο έχουμε? 17. Καλά είναι. Καλά είναι. 17. Καλά είναι. Πάμε καλά. Να δούμε. Οκ. Να δούμε τώρα τι λέει ο Παπαγιώργης για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο χωρίο. Για το συγκεκριμένο χωρίο που μόλις διαβάσαμε. Για πάμε λίγο. Πόσο πρικισμένη και ανθεκτική πρέπει τάχα να είναι μία όραση για να καταφέρει να παρακολουθήσει αυτό το αρρωγό θαύμα της σάρκας και των νεύρων που ξαναφυτρώνουν πάνω στα απογειωνωμένα οστά. Ποια δαιμονική διάνοια μπορεί να συλλάβει την ανάσταση εκ νεκρών, την συνάντηση όλων των πεθαμένων ζώων σε μία ατοπία πέραν πάσης εικασίας? Θα περίμενε κανείς ότι αυτή τη συνάντηση της αποκατεστημένης ανθρωπότητας οι γραφές θα την περιέγραφαν με μοναδικά αισθήματα θαυμασμού και πηγαίας χαράς. Καλή παρατήρηση. Τι άλλο από τρελή ευτυχία θα μπορούσε να γεννήσει η μεταϊστορική συνάντηση της μάνας με το παιδί, του ερωμένου με την ερωμένη, των συμπολεμιστών και των ομιλίκων, μιας ανθρωπότητας που βγαίνει από τα μνήματα ή επιστρέφει από την εκμυδένιση. Παρά τα αυτά, οι γραφές δίνουν άλλη διάσταση στο γεγονός. Η ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών πνίγεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα απειλής και τρόμου. Ευνίδιος εφημάς επιστεί η ημέρα εκείνη, γράφει ο Λουκάς, και ως παγής γάρ επελεύσε το εις πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πας της γης. Κατά Λουκά και μετά παρακάτω προς Θεσσαλονικίες. Η ημέρα Κυρίου, τονίζει ο Παύλος, αυτό είναι το προς Θεσσαλονικίες, η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή έρχεται, ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ Ιωδήν την ενεργαστρή έχουση. Το μέγιστο της Αναστάσεως, λέει ο Παπαγιώργης, δεν είναι τόσο η δωρεά της νέας ζωής, όσο η έλευση της κρίσεως. Κάποια μέρα θα κριθείς, να το ξέρεις. Αλλά λιασμένος ο ζωντανός συνειδητοποιεί ότι ο αγαπημένος νεκρός θα πρέπει να περάσει κάποτε ή γίνει ώρα από τακτικό δικαστήριο. Και μετά έχει μία παράγραφο, ολόκληρη παράγραφο από τη Φιλοκαλία. Wow, καταπληκτικό. Τελικά όντως ο Παπαγιώργης έχει διαβάσει τα πάντα. Είναι αλήθεια. Για να δούμε τι λέει αυτή η παράγραφος. Μνημόνευε και της μεγάλης και φοβεράς ημέρας εκείνης, της κοινής φημή, αναστάσεως και παραστάσεως προς τον Θεόν, της τελευταίας αποφάσεως του απαραλογίστου κριτού. Λογίζου την καταληψωμένην τους αμαρτωλούς τιμωρίαν, το όνειδος των έλεγχων της συνειδήσεως, το εξώστηνε του Θεού και απορρίφθηνε στο αιώνιον πυρ, εις τον ατελεύθητον σκόλικα, εις το σκότος του αφεγγές,
όπου ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων τα τε άλλα κολαστήρια πάνταν ιστορών, μη διαλείπεις και σταραγμούς δακρύων, καταβρέχειν σου τα σπαριά στην αισθήτα τον τόπο ένθα καθές. Έχοντας συνεχίζει ο Παπαγιώργης τώρα και λέει, έχοντας αναζωπηρώσει τη θρησκευτικότητά του με το πένθος, ο ζωντανός βρίσκεται πρωτογκώδους ενίγματος. Τι σχέση μπορεί να έχει ο αγαπημένος νεκρός με την κρίση, ακόμα και αν κρυμάτισε, γιώτα γιώτα έτσι, κρυμάτισε, ακόμα και αν έβαψε τα χέρια του στο ανθρώπινο αίμα, πόση σοβαρότητα μπορεί να κρύβεται στην παράγραφα των γραφών που θεμίζει ότι στον τάφο σύπεται πριν από όλα το μάτι του θαμένου, επειδή από εκεί μπήκε η αμαρτία στον κόσμο. Αντί για ζώντες και τεθνεώτες, η θρησκεία επιμένει να μιλάει για αθώους. Θωοί, άνω κάτω τελεία τιμωρία. Οκ. Και για αμαρτωλούς. Το μέγιστο εμπόδιο για τη θρησκεία δεν φαίνεται να είναι ο θάνατος, το αποθανή κέρδος, αλλά η κρίση. Έτσι, ό,τι για τη θρησκεία είναι τελική λύση του δράματος της ιστορίας, για το πένθος θυμίζει ιεροσιλία και παροδία. Ποιος έχει το δικαίωμα να σηκώσει τους νεκρούς από τον τάφο, όχι για να τους χαρίσει τη ζωή, αλλά για να τους καθίσει στο εδόλιο? Αντί για προστασία των νεκρών, η επαγγελία της Αναστάσεως μοιάζει με μόνιμη απειλή, με ιδιωτελή ανάκληση της νεκρής ανθρωπότητας. Κατά μία έννοια, η θρησκεία δεν απευθύνεται ποτέ σε καθαυτός ζωντανούς ανθρώπους. Η πληρότητα της ζωής είναι κάτι που δεν εναρμονίζεται με το ήθος της. Γι' αυτό το μέγα πίμνιό της απαρτίζεται είτε από τους κατοίκους των νεκροπόλεων, νεκρούς δηλαδή που κάποτε έζησαν, είτε από τους κατοίκους των πόλεων που αργά ή γρήγορα θα πεθάνουν. Φυσικά δεν υπάρχει καμία νεκρολατρεία σε αυτή την παρατήρηση. Εφόσον οι επαγγελματίες της θρησκείας αναφέρονται όχι σε αυτή τη ζωή, αλλά στη μέλουσα, η στιγμή του θανάτου είναι εκείνη που ο άνθρωπος περιέρχεται στην εξουσία της. Ο νεκρός, όπως γνωρίζουμε, δεν αρνείται, δεν αμφισβητεί, δεν γίνεται θεομάχος. Σωπαίνει. Και τι μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ από την επίκληση μιας σοπασμένης ανθρωπότητας? Καλά ερωτήματα αυτά. Οι νεκροί δεν ξεχνιούνται από τη θρησκεία. Αποτελούν το κρατεώτης επιχείρημα. Όπως εξάλλου αποτελούν και τη μεγάλη της ασέβεια, καθώς αν μη τι άλλο δεν τους επιτρέπει να αναπαυθούν αιώνια. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία. Τι κάνει, γιατί? Για να δούμε λίγο. Κάνουμε και μια παύση. Να στεγνώσουμε λίγο το στόμα μας. Ωραία. Πού είχα μείνει? Αν μάλιστα προσθέσουμε και τη θεσμοποιημένη ασέβεια του πολιτισμού, που με άλλες προθέσεις ασεβεί και αυτό σε βάρος των νεκρών, τον σκάνδαλο ολοκληρώνεται. Ο πολιτισμός πώς?
Ο πόλεμος κηρύσσεται πάντα εν ονόματι ζώντων και τεθνεωτών. Η ειρήνη συνάπτεται προς διασφάλιση αγρυπνώντων και κοιμημένων. Οκ, θα το δούμε. Η αποδημούσα ανθρωπότητα έχει τόσο ανυπολόγιστο ηθικό μέγεθος, ώστε δεν υπάρχει ρητορική που να μην τη βάζει στο χέρι. Κάθε έργο του πολιτισμού, ίδρυμα, θεσμός, πλήρωμα, δρόμος, νεκροθυμάται με τον τρόπο του. Έτσι, επιβιώνουν τα έθνη και οι λαοί. Πάνω από κάθε συλλογική πράξη πρέπει να διανέβουν αόρατες πατρογονικές σκιές. Την ταφόπλακα των νεκρών, με άλλα λόγια, ο πολιτισμός την έχει ανάλαφρη. Χωρίς υπερβολή, ο κάθε νεκρός, άμα τη εξαφανίσει του, αναλαμβάνει έργο. Προβιβάζεται σε τιτλούχο. Απέναντι σε αυτή την προκλητική εργοδοσία που δεν ασεβεί πάντα, αλλά πολύ συχνά τιμά τους κεκοιμένους, σωστό, η θρησκεία τουλάχιστον θα μπορούσε να αναδειχθεί ανώτερη στις επικλήσεις της. Μια προστασία της αιώνιας ανάπαυσης των νεκρών θα ήταν ένα πανανθρώπινο θρήσκευμα σιωπής. Ωστόσο, οι βουλές της θρησκείας ακολουθούν πολύ διαφορετικό δρόμο. Καταγγέλλοντας την ιστορία ως ψευδοπραγματικότητα, προσιλώνονται, μιλάει για όλες τις θρησκείες πιστεύω, πέρα από τη ζωή και το θάνατο, φύση και χρόνο, σε μία έξοδο προς την αιωνιότητα. Σε εισαγωγικά το αιωνιότητα. Και το ζήτημα εδώ δεν είναι η γιγάντια αιωνιότητα σε οτιδήποτε το δυσθεώρατο συνεπάγεται, αλλά ένας ελιγμός που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ψυχρό και διάφορο. Μέσα στους κόλπους της θρησκείας επιτελείται ένας σφετερισμός των νεκρών, μία απαλωτρίωση των τάφων που αν μη τι άλλο έχει μία ενδιαφέρουσα προϊστορία. Μόλις αποδοθεί στη γη, ο πεθαμένος περιέρχεται σε ξένη κατοχή, ανήκει στα θεία και στα κατάστοιχα της αιωνιότητας. Και η χαρακτηριστική ιστορία δεν αφορά και πάλι την αιωνιότητα, όσο τον τρόπο που το μέλος της οικογένειας, δηλαδή ο νεκρός, μετατρέπεται αυτομάτως σε κτήμα της θρησκείας. Ποιος είναι άραγε ο δρόμος που φέρνει από τους θερμούς κόλπους της οικογένειας στο αχανές πανανθρώπινο με κατάληξη το εδόλιο? Γιατί διακόπτεται ο αιώνιος ύπνος των νεκρών εν ονόματι ενός ιερόσυλου ελέγχου? Πώς η προαιώνια ευλάβεια απέναντι στη μνήμη των νεκρών μετατράπηκε σε φόβο για ένα θεό ανίδωτο και άγνωστο? Καλά είναι αυτά τα ερωτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι συμβαίνει πέραν αυτού. Τι έκανε? Δεν καταλαβαίνω. Για να δούμε. Για. Α, το κάνω τώρα γιατί μετά θα βαρεθώ. Ωραία. Μισό λεπτό. Α, δεν χρειάζεται. Εδώ. Εδώ. Πρέπει να έγινε λογικά. Κάνω ένα refresh. What?
Α, ούτως ή άλλως εκεί το γράφει, ναι. Ωραία. Από νούμεράκι, τι λέει το νούμερο, τέλεια. Έγινε. Όλα καλά, προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, ωραία, βλέπω είμαστε καλά. Έγινε το remove, προχωράμε. Μόνο remove. Πού είχα μείνει, εδώ. Τέλεια, πάμε. Κεφάλαιο 10. Κεφάλαιο 10. Βαρύτατα από τη φύση τους αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τους περίπλοκους δρόμους που διάβηκε ο μονοθεϊσμός για να επιβληθεί. Μόνο που εδώ δεν τίθεται ένα επιστημονικό ζήτημα θρησκεολογίας ή φιλοσοφίας του πολιτισμού. Αψηφώντας το ταλαιπωρημένο διαβατήριο των ιστορικών αναδρομών, ένα σημερινός άνθρωπος που βυθίζεται στο πένθος μπορεί αναδιφώντας τα αρχαία της καρδιάς του να μαντέψει τις απόκριφες κινήσεις που σε μάκρος αιώνων καταπάτησαν τους οικογενειακούς δεσμούς προς δόξα των θεών και συνακόλουθα προς δόξα ενός νεκραναστημένου θεού. Άρα τα βάζει σε εισαγωγικά. Η λέξη τα βάζει με όλες τις θρησκείες, δεν έχει πρόβλημα, είναι κυριλέ. Τέλεια, τέλεια, πάμε. Η σχέση με τον νεκρό, θέλουμε να πούμε, αρχαίγονη και προθεϊστική, ενδέχεται να είναι η λησμονημένη απαρχή κάθε θρησκευτικού συναισθήματος και κάθε πίστης. Στα αρχαϊκά χρόνια, όταν δεν είχε ακόμα εδραιωθεί ο ενιαίος χαρακτήρας του νόμου, της ηθικής, της πόλης και των θεών, το άτομο ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια. Σωστό. Τόσο κατά τον περιορισμένο χρόνο του βίου του, όσο και κατά τον απεριόριστο χρόνο της μεταθάνατος ζωής του στην οικογένεια. Γι' αυτό οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, μάλλον, έχουν την οικογενειολατρεία. Για να δω λίγο. Ωραία. Είχα μείνει. Ωραία, εδώ. Όλες του οι ελευθερίες ήταν κινήσεις μέσα στον περιφρουρούμενο χώρο της οικογένειας και της πατρικής κηδεμονίας. Αν λοιπόν σήμερα μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι ο νεκρός φεύγει οριστικά από το σπίτι, παραδίδεται στα χέρια των αρχών και της εκκλησίας, είναι γιατί καθ' αυτή η έξοδος από τον οικιακό χώρο αποτελούσε κάποτε σκάνδαλο. Α, αυτό το κεφάλαιο θα έχει ενδιαφέρον. Η ομεμοσύνη, το όμεμον δηλαδή, δεν επέτρεπε καμία έξωθεν παρέμβαση. Όπως τον Όμηρο η πόλη δεν διώκει το φωνιά, πρόσεξε, παρά μόνο η πληγήσα οικογένεια, έτσι και στην περίπτωση του νεκρού, την ευθύνη για την ταφή είχε αποκλειστικά οικογένεια. Είχε αποκλειστικά οικογένεια. Ο νεκρός δεν παραδιδόταν στα χέρια της κοινότητας. Και σήμερα οι αναπομείνοντες αναρωτιούνται λάθρα γύρω από τη Σωρό, που είναι καλοντημένη λες και θα ταξιδέψει, για τους λόγους που απομακρύνουν τον αγαπημένο νεκρό
και απαγορεύουν την ταφή τους στον οικείο χώρο επιβάλλοντας την εξορία του νεκροταφείου. Πολύ καλό ερώτημα. Την εποχή που η έξοδος του νεκρού από την οικογένεια ήταν αδιανόητη, το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο ήταν καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Παρότι δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες, εικάζεται ότι τα μέλη της οικογένειας θρηνούσαν σε στενό κύκλο τον νεκρό και τον έθαβαν στο περίβολο του σπιτιού. Απίστευτο! Έθαπτον εν τη οικία τους αποθανώντας. Πλάτων Μήνος. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Κανείς δεν ερχόταν να τον διεκδικήσει. Κάθε οικογένεια είχε δικό της χώρο ταφής των νεκρών, καθώς η έννοια του κημητηρίου που δέχεται όλα τα πεθαμένα κορμιά ήταν ακόμα τελείως άγνωστη. Μέχρι πότε όμως? Δεν νομίζω, αφού υπήρχε νεκροταφείο Αθηνών, έχουμε βρει στην αρχαία Αθήνα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κοινός άνθρωπος θαυόταν όπως ο ήρωας ή ο βασιλιάς. Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι ο πιο κοινός άνθρωπος δεν ήταν για την οικογένεια κάτι κοινό, ένα πρόσωπο με αμιγώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που πέθαινε, περνούσε στο χώρο του ενθέου, αυτό που σου λέει για τους Ιάπωνες. Συμπλήρωνε με τη σκιά του τα θεία και τα ιερά του γένους. Ο νεκρός επενδυόταν αυτομάτως στο κύρος ενός θεού της οικογένειας, αυτό που σου είπα. Σαν πελώρια σκιά κάλυπτε όλες τις πράξεις των επιζώντων. Οτιδήποτε κι αν ήταν αυτός που έφευγε, παιδί ή γονιός, αποτελούσε κλόνο του γενεαλογικού δέντρου. Κατά συνέπεια, έβαζε σε δεινή δοκιμασία την πατρογονική αντοχή. Η οικογένεια ύστερα από κάθε απώλεια άρχιζε να νιώθει διαφορετικά τον κορμό της, όπως άλλωστε διαφορετικά αισθήματα προκαλούσε και η γέννηση ενός παιδιού. Σωστό. Εξάλλου, γι' αυτό δεν μπορούσαν να αποδώσουν στο νεκρό καθολικά γνωρίσματα. Η δύναμη του ήταν ότι λατρευόταν μόνο από τους οικείους και η αδίποτε ανάμνηση δεν μπορούσε να έχει λατρευτική ισχύ έξω από τους κόλπους της οικογένειας. Πολύ ενδιαφέρον. Με κανένα τρόπο δεν είχε το κύρος του μεταγενεστέρου ήρωα ή του σημερινού Αγίου, που ακόμα και ως πολιούχος λατρεύεται από ένα πίμνιο που έχει περιβεί κατά πολύ το στενό οικογενειακό του κύκλο. Έξυπνο. Καλά τα λέει. Έχει μια σημείωση εδώ και λέει: οι κοινωνικές συνθήκες που βασίζονταν στην ιδέα της συγγένειας και της οικογένειας βρίσκουν τη θρησκευτική τους έκφραση στη λατρεία των προγόνων. Η λατρεία του ήρωα δεν είναι αρχικά τίποτα άλλο από τη λατρεία του νεκρού, που δεν ανήκει μόνο σε μια οικογένεια αλλά σε όλο το λαό.
είναι από το βιβλίο του Νίλσον, MP Νίλσον, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, εκδόσεις Παπαδήμα 1987, μάλιστα. Πού είχαμε μείνει? Α, για τους πολιούχους. Ο μόνος δεσμός με τον νεκρό ήταν το αίμα στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαιότητα γενικά. Η απόλυτη αρχή της πατρογονικής ενδοστρέφειας. Μόνο το κοινό αίμα επιτρεπόταν να προσφέρει χωές ή σπονδές στον τάφο και μόνο συγγενικά πρόσωπα είχαν το δικαίωμα να πλησιάζουν στους τάφους. Και έχει μια παρένθεση από τον Πλούταρχο, από το Σόλωνα του Πλουτάρχου, και λέει: «Ουκ εξέστην επαλότρια μνήματα βαδίζειν». Αυτό είναι στο Σόλωνα του Πλουτάρχου. Οκ. Okay. Παρά τις παραμορφώσεις που επισορεύτηκαν επί αιώνες, το σημερινό αίσθημα δεν δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα μύχια του σε παρόμοια νεκρικά έθιμα. Εφόσον μόνο ο δικός μας νεκρός για να αισθήματα ευσέβειας, ο ξένος νεκρός ανήκει στους ξένους. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Έτσι, φαίνεται απολύτως θεμητό ότι έδιναν στη λατρεία των νεκρών την ηλιάζουσα ονομασία πατριάζιν. Πένθος και πάτρια συνερούνταν σε μια βαθύτατη αίσθηση με πατρό και μητρό, πατροπαράδοτη και μητροπαράδοτη σφραγίδα, να το πούμε έτσι. Ο απόγονος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα από την αφοσίωσή του στο νεκρό και στο ζωντανό τμήμα της οικογένειας. Η αδιάλειπτη τήρηση των κανόνων λατρείας, χρή της γόνευση εναγίζειν, πάλι Πλουτάρχου κάτω να αυτή τη φορά. Α, και λέω ο Παγιώργης εδώ, από το εναγίζειν προέρχεται και η λέξη Άγιος. What? Η αδιάρρητη τήρηση των κανόνων λατρείας ταυτιζόταν πλήρως με την προσήλωση στα πάτρια. Μέσα σε αυτό τον αρχαϊκό κόσμο, κόσμο υποδειγματικής ευσέβειας χωρίς αμφιβολία, η αθανασία του νεκρού συνταυτίζονταν με την αθανασία του γένους. Α, πολύ ενδιαφέρον. Είναι μεγάλο αυτό το κεφάλαιο, το 11, κεφάλαιο 11. Θα πάμε 12 και μετά θα δούμε. Ωραία. Νεκρός μοιραζόταν την μακροημέρευση των εκάστοτε ζώντων. Όπως από την άλλη μεριά δεν μπορούσε να τεθεί ζήτημα τιμωρίας του υποτιθεμένου κρυματισμένου νεκρού. Το κρίμα ο απόγονος το έφερε ως μίασμα, ως οικογενειακό άγος, αλλά κανείς δεν μπορούσε να ζητήσει λογαριασμό από τον τεθνεώτα. Μόνο μία θεαματική επανάσταση στα ήθη θα εδραιώσει την εικόνα μιας μεταθάνατο δίκης και καταδίκης. Παρόμοια, ο σημερινός άνθρωπος δεν ανέχεται τις αλήθειες που του υποψιθυρίζει η θρησκεία με αφορμή το πένθος του.
νιώθει βαθύτατα διχασμένος ανάμεσα στη θρησκεία και στο σπαραγμό του για τον νεκρό. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποδεχθεί μια εξαποκαλύψεως θρησκεία η οποία το επιβάλλεται για να τον χειραγωγήσει σε ένα ψυχικό τραύμα όπου όλες οι αποκαλύψεις και όλες οι συμφορές είναι του οίκου. Δεν θα ήταν ασέβεια αν λέγαμε ότι σήμερα δεν τηρούμε τις απόκρυφες συνδέσεις μας με τον νεκρό στο βαθμό που δεν τον αφήνουμε στις αρπάγες της θρησκείας. Ω, τα χώνει καλά. Συνάμα, ούτε καν υποψιαζόμαστε την αρχαίγονη πνοή υγείας και ευλάβειας που διαπερνά αυτήν την καθόλου αθεμητή στάση. Αν πίσω από κάθε θάνατο υπάρχει και μία λαβωμένη οικογένεια, τότε κάθε λατρεία των προγόνων εμψυχώνεται από κύματα ζωής που επιστρέφουν. Κάθε λαβωμένη καρδιά πάσχει από ένα είδος μαγικής προγονοπληξίας. Ανοίξει αγωγικά, φυσάει ένα άσπρο από το νερόμυλο του πάπου μου. Δεν είναι τίποτα αυτό. Ήτανε το μπάνιο. Γύρω και άλλα δέντρα ανθισμένα και άλλο αλεύρι. Χιόνια που πέφτουν μαλακά στην ξυπνισμένη γη. Πάσχα το μύριζες παντού. Δεν είχα που να κρύψω τη χαρά μου, δάγκωνα τρυφερούς κορμούς. Έφτανα κάποτε στη Βρώμη λάμνοντας να δω τις Πασχαλιάς τα αρνιά. Ένα μεγάλο μάτι τόνιωθα, με κοίταζε και ήταν θολό από τα αίματα. Μπορεί από τα σπλάχνα των αρνιών, μπορεί από τα σπλάχνα του χασάπι, πάντως από τον ουρανό. Μετά που έβρεχε, βγαίνανε βελάσματα σαν αρπετά στους θάμνους, στα χορτάρια, έφευγε η μέρα η δίκαιη. Γινόταν παρελθόν και το που το ξέρα με την κοτσίφια, τι νερά, τι βόμβο θα με γέμιζε μετά από τόσα χρόνια. Φυσάει ακόμα από το νερό μου, λέει, του πάπου μου. Τι ωραία. Νομίζω κιόλας πως δυναμώνει το άσπρο, καθώς απλοποιούνται σωστά οι άνθρωποι που γέμιζαν εκείνα τα χρόνια. 1981, Μιχάλης Γκανάς. Μαύρα λιθάρια. Ποιος είναι ο Μιχάλης Γκανάς? Α? Δεν τον ξέρω τον κύριο. Καταπληκτικό. Θα δούμε. Τη βαθύτητά της η θρησκευτική πίστη, δεν μπορεί να την αντλήσει από αλλού εκτός από το πένθος της τραυματισμένης μνήμης. Για να δω. Με λίγο νεράκι. Ωραία, πάμε. Εδώ. Οι θεοί στην αρχαϊκή οικογένεια ήταν πατρόοι θεοί. Θεοί γενέθλοι, κτήσι, μύχοι, ερκοί και δεν όνταν έξω από την καθιερωμένη ισοστρέφεια του πατρογονικού αίματος. Οι μνημειώδεις μορφές των αποθανόντων
που ακολουθούν κάθε σημερινή οικογένεια, τότε συνιστούσαν κάτι σαν ιερή φρουρά που επέβαλε το ανώτερο ήθος. Σήμερα μιλάμε για τους αγαπημένους μας νεκρούς, τότε μιλούσαν για τους εγγενείς θεούς, για τους σύνεμους θεούς. Νόμοι του Πλάτωνος, βιβλίο 5. Okay. Ως βωμό, η λατρεία των νεκρών είχε το μνήμα. Αυτά πρέπει να τα λέει ο Πλάτωνας τώρα. Έχει φτάσει στον Πλάτωνα, μάλλον. Μάλλον έχει φτάσει στον Πλάτωνα. Το ξαναδιαβάζω. Ως βωμό, η λατρεία των νεκρών είχε το μνήμα. Παρένθεση. Τα πατρώα μνήματα όσοι περισσή του γένους. Όχι, κλείνει παρένθεση. Όχι κάποιον κοινής χρήσος ναού. Πολύ ενδιαφέρον. Όπως είναι ευνόητο, η κάθε οικογένεια είχε το δικό της ιερό, εστία πατρώα, το οποίο περιφρουρούσε από κάθε λογής ιεροσηλεία. Όλες οι ιεροτελεστίες που σήμερα τις καταλαβαίνουμε και τις τελούμε ως μνημόσυνα, τελούνταν μέσα στον οικείο χώρο, μακριά από τα μάτια των ξένων. Αφού οι θεοί της οικογένειας ήταν θεοί μύχοι, κάθε προσέγγιση ξένων αποτελούσε αυτόχρημα ιεροσηλεία. Από στόμα σε στόμα και από φλέβα σε φλέβα, οι λατρευτές ήταν καταμετρημένοι και δεμένοι μεταξύ τους με αόρατα νήματα. Αυτόνομη στη λατρεία της, η οικογένεια δεν είχε να δώσει λόγο σε κανέναν για την τέλευση αυτής της σακρίφικα όκουλτα. Οκάλτ. Είναι εξάλλου υποβλητική η πληροφορία ότι χρέη αρχιερά εκτελούσε ο πατέρας. Μέσα από κάθε σπονδί και δέηση, τα μέλη ξανά βρίσκαν τη μυστική τους ενότητα, καθώς νεκροί και ζωντανοί συγκεντρώνονταν γύρω από τον πάτριο βωμό που γνώριζε κανονικές αναστάσεις. Σε εισαγωγικά το αναστάσεις. Όταν βωμός της λατρείας είναι ο τάφος του νεκρού, καταλαβαίνουμε πόσο ξενικά ηχεί ο κοινός ναός ή ο κοινός θεός. Δεν μπορείς να λατρεύεις τους ξένους θεούς, όπως από άλλη σκοπιά δεν μπορείς να ταΐζεις τους ξένους. Το φαγητό δεν αναφέρεται συμπτωματικά. Ο νεκρός δεν δεχόταν μόνο δεήσεις και ανακλήσεις στον τάφο του, του έφερναν μέλι και γάλα, άνοιγαν μάλιστα και μία τρύπα για να πιστούν ότι οι σπονδές έφταναν ως αυτόν. Το μεν αίμα διοποίης εγχαίωσιν εις τον τάφον. Τα λέει ο Πλάτων μάλλον αυτά. Για να δούμε. Παρέθεση. Αργότερα βρέθηκαν σωλήνες που οδηγούσαν από την επιφάνεια του τάφου στην τεφροδόχο ιδρία. What the fuck. Απίστευτο. Οι νεκροί ήταν εύδυπνοι, καλοφαγωμένοι δηλαδή. Συχνά μάλιστα τα φώπετρες είχαν σχήμα τραπεζιού. What? Ο νεκρός με άλλα λόγια εξακολουθούσε να τρέφεται και να ζει. Έτσι, το χώμα που τον κάλυπτε έπρεπε να είναι ελαφρύ. Κούφας ηχθών επάνωθεν πέσει. Όπως και τα εδέσματα που του προσφέρονταν έπρεπε να είναι τα πλέον εκλεκτά. Στάλες από κρασί του βάκχου. Βάκχου της συνειράς λιβάς. Μέλι από ξανθές μέλισσες, ξουρθάν τεπώνυμα μιλισάν, όλα αυτά που αναπαύουν τους πεθαμένους. Άνεκρης θελκτήρια κίτ. Όλα αυτά είναι από τον Ευρυπίδη τελικά. Ιφηγένεια, η Ενταύρης. Okay. Ποια άλλη αθανασία και τρυφή να ευχηθεί κανείς στους νεκρούς, εκτός από εκείνη που χαρίζει το γάλα και το μέλι? Η απόκριφη αθανασία που αποδίδει αυτός ο κόσμος στους νεκρούς
συνέχεται πλήρως με την αθανασία μέσων των γενεών, της οικογένειας και του γένους. Η ανάμνηση των τεθνεότων δεν είναι μόνο ενδιάθετη. Η μορφή κάθε προγόνου διασώζεται πάνω στα πρόσωπα των απογόνων σαν αποτύπωμα της ίδιας ένσαρκης ψυχής. Στη μορφή του άλλου συγγενούς, κάθε απόγονος διακρίνει το μέγα ίχνος που προηγήθηκε. Από πάπου προς πάπου, τα ίδια μάτια, τα ίδια χέρια, η ίδια θωριά μονιάζει στους κόλπους του γένους. Σε κάθε πρόσωπο έχει φυσήξει με πνεύση μυστική την ιερή ανάσα του ένας νεκρός. Τι πιο ευγενές από ένα γένος που τιμά τη μνήμη των νεκρών του, όχι μόνο ακολουθώντας το παράδειγμά τους, αλλά επαναλαμβάνοντας τη μορφή τους πάνω στη δική του μορφή. Σε αυτή την ατελέστητη ομοιομορφία, τι άλλο κυκλοφορεί από μια σπάνια αίσθηση ανάστασης και αθανασίας? Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Παρά την απόσταση, πρόσεξε, σήμερα δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό, λέει ο Παπαγιώργης. Κάθε οικογένεια εξακολουθεί να έχει τους αθάνατους νεκρούς της, τους οποίους έστω και σε κοινούς βωμούς πια εξακολουθεί να τιμά κατ' εξαίρεση. Τιμημένος και αθέατος, ο νεκρός είναι πάντα κοντά μας. Ορατοί και αόρατοι, ζώντες και τεθνεώτες, πυκνώνουν τα κλαδιά του γενεολογικού δέντρου που έχει βαθιές ρίζες μέσα στο χώμα και μεγάλα κλαδιά στο φως του ήλιου. Φαβερό. Τι ωραία που γράφει. Δεν είναι λοιπόν αθέμητο που, απαριθμώντας όλα αυτά τα ταφικά έθιμα, συγκρίνοντας τα αρχαϊκά έθη των λαών της Ινδοευρωπαϊκής Φυλής, ο Φούστελ ντε λα Κουζέ, δεν τον ξέρω, εντοπίζει την επαρχή του θρησκευτικού συναισθήματος στην προαιώνια σχέση μας με τους νεκρούς. Ανοίγει εισαγωγικά και λέει: «Πιθανώς, αντίκριστο θέμα του νεκρού, ο άνθρωπος συνέλαβε για πρώτη φορά την ιδέα του υπερφυσικού και άρχισε να ελπίζει κάτι πέραν του ορατού κόσμου. Ο θάνατος αποτέλεσε το πρωταρχικό μυστήριο. Έβαλε τον άνθρωπο στο δρόμο των άλλων μυστήριων. Ύψωσε τη σκέψη του, θα μπορούσε, από το ορατό στο αόρατο, από το πρόσκαιρο στο αιώνιο, από το ανθρώπινο στο θείο». Κλείνεται εισαγωγικά. Ελόπλου. Ο νεκρός, με άλλα λόγια, είναι λίκνο της θρησκείας, κρυφή πτυχή κάθε προσευχής, λησμονημένος πάραγνο κάθε ευσεβού συναισθήματος. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχουμε 16, 26 και 4:30 σελίδες. Άρα από τις 48 διαβάσαμε 18 σελίδες σε μία ώρα. Άρα, για να διαβάσουμε 38 σελίδες, θα κάνουμε στο επόμενο stream 2 ώρες. Τέλεια. Λοιπόν, sorry, Plum. It was a short stream because and nobody came. But if you watch this video on YouTube, please subscribe, write a comment down below this video, it will help a lot. And we are going to ASMR again, Monday, Tuesday, Thursday, on Thursday, on Wednesday, 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 Thursday, I don't know. Αύριο, tomorrow, we are going to finish you. I hope we are going to finish you. Καληνύχτα. Φιλάκια πολλά. See you.
Have a wonderful night. I really appreciate your support and that you are here one more time. Have a good night, Bloom. Thank you very much. Ποιος ήρθε? Τώρα είναι ωραία. Φύγε. Καληνύχτα σας. Γεια σας.